Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον αρχηγό του Ολυμπιακού Βόλου, έναν εκ των αρχηγών μάλλον του Ολυμπιακού Βόλου, τον Κώστα τον Καμπέρη. Κώστα, μια χρονιά η οποία έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, πρωτάθλημα, κύπελλο και πρώτος στα μπαράζ. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Δεν αφήσαμε και τίποτα, τα πήραμε όλα. Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά. Μπορεί να λέμε ότι ήταν αλφα τοπικό, αλλά ήταν μια χρονιά αρκετά ζώρικη. Τίποτα δεν χαρίστηκε σε κανέναν μας. Δουλέψαμε όμως πολύ, όλοι. Όλοι. Και τα παιδιά που ήταν από το καλοκαίρι και φύγαν τα Χριστούγεννα και αυτοί βοήθησαν. Κανένα δεν πειράξει, ξεχνάμε. Εντάξει, πάμε για το επόμενο. Όλα καλά. Το αύριο βρίσκει τον Κώστα τον Καμπέρη στον Ολυμπιακό Βόλο και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα φανεί, θα φανεί. Είναι νωρίς ακόμα. Καλύτερα να κάνουμε λίγο ξεκούραση τώρα, ξεκουραστούμε. Θεωρώ ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές. Αλλά θα φανεί στην πορεία. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, θα βάλουμε κάτι με τη διοίκηση και θα δούμε. Θα δούμε. Δεν ήσουν από εδώ όμως, στέθηκες πάρα πολύ και με τον κόσμο και ο κόσμος εκτίμησε πάρα πολύ για το πάθος σου. Πήρες το περιβραχιόνιο. Πώς το έζησες εσύ όλο αυτό? Εντάξει, είναι τιμητικό. Όπως και να είναι, είμαι λαρισαίος, δεν κρύβεται αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός Βόλου είναι μεγάλη ομάδα. Δεν αξίζει να είναι στο αλφα τοπικό. Το ότι μου δώσαν το περιβραχιόνιο με τίμησε. Πιστεύω και εγώ έδωσα τον καλύτερο με αυτό σε κάθε παιχνίδι. Έστω να βάλω ένα λιθαράκι. Εγώ πιστεύω το έβαλα. Η ομάδα βγήκε κατηγορία και εύχομαι και του χρόνου ό,τι στόχο έχει η ομάδα να τον καταφέρει. Από το καλοκαίρι να είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μια καλή προετοιμασία και ό,τι στόχος υπάρχει να πραγματοποιηθεί. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού που πάντα ήταν δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Να είναι καλά, τους ευχαριστούμε. Σε κάθε παιχνίδι ήταν υγιή. Να συνεχίσουν να είναι κοντά στην ομάδα γιατί και εμείς τους χρειαζόμαστε. Δεν είναι οι παίχτες μόνοι τους, δεν μπορούν. Όταν έχεις το λαό εδώ, είναι αλλιώς. Το αισθάνεσαι και εσύ, το ζεις πολύ, πολύ πιο έντονα, πολύ πιο δυνατά. Τους χρειάζεται η ομάδα κοντά. Και οι παίχτες όμως και η διοίκηση και ο προπονητής, όλοι και το προπονητικό επιτελείο πιστεύω έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και βοήθησαν και τον κόσμο να πάρει αυτό που αξίζει για αυτήν την ομάδα, να βγει η ομάδα φυσικά με εθνική. Αυτά.